Άγιοι αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, η ζωή του χριστιανού κέκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Αυτό το αξίωμα της πνευματικής ζωής που υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος χαρακτήριζε στον υπέρτατο ίσως βαθμό και τη ζωή του γέροντος Σοφρονίου. Ποτέ δεν μίλησε αυτοπροβαλλόμενος ή αυτοδιαφημιζόμενος για τους πνευματικούς του αγώνες, ούτε επέτρεψε στους ανθρώπους που τον ακολούθησαν να πράξουν το ίδιο. Ο ίδιος πίστευε ότι ουχή μόνον ο λόγος του Θεού εντέλεται να αποκρύπτομεν την εσωτερική ημών ζωή υπό των αλωτρίων οφθαλμών, αλλά και το υγιές πνευματικών ένστικτων, ως περ κατηγορική της προσταγή, απαγορεύει την παραβίαση του μυστικού της ψυχής της παρισταμένης ενώπιον του Θεού. Από την πείρα του διδάχθηκε ότι η προσευχή της μετανοίας ενώπιον του υψίστου συνιστά των πλέον ενδόμηχων χώρων του πνεύματος ημών, ενώ τόνιζε ότι είναι απαραίτητο να αποφεύγομεν και αυτήν εις έτη την επιστροφήν προς ημάς αυτούς. Άλλως, αποβαίνομεν θύματα του πνεύματος της καινοδοξίας ή της αυταρεσκίας. Μόνο προς το τέλος της ζωής του, όταν αισθάνθηκε ότι γίνεται συνεχώς ο λιγότερον ευπρόσβλητος εκ των ανθρωπίνων περί αυτού κρίσεων, τότε αποφάσισε μεγαλυτέραν εκμυστήρευσιν και κατάθεση των εμπειριών του στο σώμα της Εκκλησίας. Έτσι, στα λίγα λεπτά της εισηγήσεως αυτής, θα τονίσουμε επιγραμματικά τα κυριότερα στάδια και τους άξονες του πνευματικού αγώνα, έτσι όπως διαγράφονται στα κείμενα του Γέροντα, που βρίσκεται πια ανάμεσά μας ως λαλών εκ των βίβλων. Πρωταρχικό και βασικό στάδιο του πνευματικού αγώνα είναι να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος το γεγονός της σωτηρίας του και να ξεπεράσει την ακηδεία, που ετυμολογικά σημαίνει απουσία φροντίδας για τη σωτηρία. Ο πατήρ Σοφρόνιος διαπιστώνει πως, εκτός από σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις, όλη η ανθρωπότητα ζει σε κατάσταση ακηδείας. Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν τη Θεία Ζωή. Περιορίζονται στα σχήματα της σαρκικής ζωής, στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις. Ωστόσο, ο Θεός μας έπλασε από το μηδέν, κατ' εικόνα του απολύτου και καθομοίωσήν του. Αν η αποκάλυψη αυτή αληθεύει, η απουσία της μέριμνας για τη σωτηρία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο θάνατος του προσώπου. Μέσα από την εμπειρία του ομολογεί ότι ο αγώνας της απεκδίσεως των παθών, που παρεμποδίζουν την έλευση του φωτός και την παρουσία του Θεού στην ύπαρξή μας, είναι όντως οδυνηρός. Αναγνωρίζει τις δυσκολίες και τις δυσχέρειες του πνευματικού αγώνα, ωστόσο επισημαίνει και την αναγκαιότητά του. Δυσχερής είναι η οδός της αναγεννήσεως, της επιστροφής ημών εις την πρωτόκτιστον κατάστασιν, αλλουδόλως δικαιολογείται η αδίποτε απόκληση από του αγώνος τούτου. Εντύπωση όμως προκαλεί και η αναγωγή σε παραδείγματα από την καθημερινή κοινωνική ζωή και τους συνήθεις κοινωνικούς αγώνες. Λαμβάνω ως παράδειγμα τα επαναστατικά κινήματα της εποχής ημών. Πείρα πλέον του ημίσεως αιώνος απέδειξε με ταπιστικότητος εις όλων των κόσμων πόσον δύσκολος και επώδυνος είναι η μετάβαση εκ του ενός κοινωνικού καθεστώτος, αδίκως δομηθέντος υπό τα συνθήκα της φοβεράς πτώσεως της ανθρωπότητος, εις άλλο ως αυτός απομεμακρυσμένον εκ της δικαιοσύνης του Θεού, έστω και αν τούτο φαίνεται ο λιγότερον σκληρών. Εν αυτή τη εμπαθή πάλι, εκατομμύρια ανθρώπων διακινδυνεύουν το παν και φθάνουν μέχρι θανάτου. Και πάντες κατανοούν εντός εισαγωγικών αυτούς. Ας λάβομεν το παράδειγμα τούτο, όπως δικαιώσομεν το ρυψοκίνδυνον του χριστιανού ασκητού. Όντως δεν είναι ούτε απλούν, ούτε εύκολον εγχείρημα η μεταμόρφωση στη ζωή ημών εκ της φθοράς εις την αυθαρσίαν, εκ του παροδικού εις την αθανασίαν. Έτσι, αναδεικνύοντας, συγκρίνοντας και προβάλλοντας την αξία του πνευματικού αγώνα,
υποστηρίζει ότι ενώ πολλοί είναι εκείνοι που χάθηκαν στην προσπάθειά τους να πραγματώσουν κάτι που θεωρούσαν ιδεώδες, έστω και αν αυτό οδηγούσε σε πρόσκαιρο θρίαμβο, ο χριστιανός αγωνιζόμενος να ανακτήσει την κατά Θεόν ελευθερία, είναι έτοιμος να πάσχει για την πραγμάτωσή της. Και ενώ πανταχούνιν διεξάγεται αγών δια την ελευθερίαν και ανεξαρτησίαν, μεταβίασε βρίσκεται άνθρωπος εις τον οποίον απεκαλύφθη το μυστήριον της θεομιμήτου ελευθερίας των τέκνων του ουρανίου πατρός. Η αξία της καταστάσεως αυτής είναι απερίγραπτος διαλόγων και δεν γνωρίζεται άλλος ημιμόνων κατά το μέτρον της άνωθεν δωρεάς. Είναι όντως μέγας και θαυμαστός ο κόσμος της Αγίας Ελευθερίας. Χωρίς αυτήν, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, είναι αδύνατη η σωτηρία ως θέωση του ανθρώπου, αφού είναι απαραίτητο ο ίδιος ο άνθρωπος να τοποθετηθεί ελεύθερα απέναντι στην αιωνιότητα. Άλλωστε και ολόκληρη η υπόλοιπη κτήση ποθεί την απελευθέρωσή της από τη δουλεία της φθοράς και την είσοδό της στην ελευθερία της υιοθεσίας, όπως μας λέει στο 8ο της προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Ανατρέχοντας τη δια των αιώνων ασκητική παράδοση και εμπειρία, ο γέροντας Σοφρόνιος επισημαίνει με ακαταμάχητη αξιοπιστία ότι η υπερηφάνεια είναι το κύριο πρόσκομα για το φωτισμό του ανθρώπου από το Άγιο Πνεύμα. Ανακαλώντας και καταθέτοντας τα κείμενά του τις εμπειρίες που του χάρισε ο Θεός, ομολογεί ότι έλαβε αυτές τις δωρεές όταν βρισκόταν σε πλήρη ταπείνωση που συντονιζόταν στη συχνότητα της ταπεινώσεως του Θεού. Κατά την διάρκεια εκείνης της προσευχής, την οποία έδιδε εις εμέ ο Κύριος, ότε αισθανόμηνα εαυτόν εξυντλημένων τρόπων τεινά έως τέλους, εφόλων των επιπέδων της υπάρξεώς μου, τότε νομίζω προσήγγιζον την εντεταλμένην ταπείνωσιν, διότι διηνήγε το ενώπιον του πνεύματός μου η φωτοφόρο σφαίρα και δεν υπήρχε αντίθεσης μεταξύ της πνευματικής μου καταστάσεως και του ενεργούντος Θεού εν εμή. Η ταπείνωση του Θεού είναι ασύλληπτος, απόλυτος και εν αυτή δεν υπάρχει στοιχείον τη συγκρίσεως προς οτιδήποτε. Αποτελεί αυτή κατηγόρημα της Θείας Αγάπης, της παρεχομένης άνευ μέτρου. Ο αγώνας για ταπείνωση και κένωση από την υπερηφάνεια και τον εγωκεντρισμό αποτελεί την πεπτουσία και το επίκεντρο της πνευματικής ζωής. Οφείλομεν να διέλθομεν διαγώνος πληρεστέρας κενώσεως, να πείομεν έως τέλους το ποτήριον, όπερ εκείνος έπιεν. Είναι η οδός του Κυρίου, η ακολουθία της οδού του Κυρίου και είναι και αυτή ακριβώς η εικόνα της αντεστραμμένης πυραμίδος, πολύ έτσι συμπαθή στο γέροντα. Ο γέροντας Σοφρόνιος αναφέρει ονόματα που αποδίδονται στο Θεό και εκφράζουν τις ιδιότητές του ή τις σχέσεις του με τον άνθρωπο και τις εμφανίσεις του προς εκείνον. Τα ονόματα αυτά συναντώνται τόσο στην Αγία Γραφή όσο και στις προσευχές πατέρων προηγουμένων γενεών. Έτσι διαβάζουμε ότι ο Θεός είναι φως, ο Θεός είναι αλήθεια, αγάπη, έλεος και πλήθος άλλων ονομάτων. Και ο Θεός ο φως γέροντας διαβεβαιώνει. Τολμώ να προσθέσω. Ο Θεός είναι ταπείνωσης. Ουδένα κάθαρτον του τέστη υπερήφανον άπτεται αυτού. Η υπερηφανία είναι σκότος απέσιον, ο αντίπους της θείας αγαθοσύνης. Η υπερηφανία είναι η αρχή του κακού, η ρίζα πάσης τραγωδίας, ο σπορεύς του μίσους, ο αφανιστής της ειρήνης, αντικειμένη εις την τάξην, είναι θέσπισεν ο Θεός. Εν αυτή ευρίσκεται η ουσία του άδου. Ο αγώνας της μετανοίας μας λέει ότι είναι το μέγα στάδιο που διανοίγεται ενώπιόν μας και υπογραμμίζει ότι η χάρις της μετανοίας παρέχεται σε εκείνους που με ολοκληρωτική πίστη αποδέχονται τα λόγια του Χριστού που μας επισημαίνει πως εάν δεν πιστεύσομεν στην θεότητα αυτού και την απόλυτον αλήθεια παντός εντελωμένου υπ' αυτού, το μυστήριο της αμαρτίας δεν θα αποκαλυφθεί εις εμάς εν το οντολογικό αυτού βάθη. Ενώ εμείς στην περίπτωση εκείνη αποθανούμεθα εν τες αμαρτίες ημών. Επίσης υποστηρίζει
ότι η οντολογική έννοια και αίσθηση της αμαρτίας αποκαλύπτεται εκεί όπου οι σχέσεις μεταξύ του Θεού απολύτου και του ανθρώπου κτίσματος παίρνουν χαρακτήρα καθαρά προσωπικό. Διαφορετικά, παραμένει μόνο σε ένα διανοητικό επίπεδο. Δεν υπάρχει μετάνοια. Αφού η αμαρτία είναι πάντοτε έγκλημα κατά της αγάπης του Θεού και εκδηλώνεται ως απομάκρυνση από εκείνον και στροφή της θελήσεώς μας προς τα πάθη, η μετάνοια συνδέεται πάντοτε με την εγκράτεια από τις αμαρτωλές έλξεις. Βέβαια, ο γέροντας Σοφρόνιος παραδέχεται ότι και εκτός χριστιανισμού υπάρχει κάποιο περιθώριο να διεξάγεται ένα είδος αγώνα εναντίον κάποιων παθών, όπως για παράδειγμα στον ανθρωπισμό παρατηρείται η προσπάθεια υπερνικήσεως της μιας ή της άλλης φαυλότητος, όπως λέει. Όμως, εφόσον απουσιάζει η επίγνωση της βαθύτερης ουσίας της αμαρτίας, δηλαδή της υπερηφανίας, και όταν η ίδια η ρίζα του κακού παραμένει ακατάβλητη, η τραγικότητα της ιστορίας δεν θα πάυσει να συνεχίζεται και να αυξάνει. Ο γέροντας Σοφρόνιος ταυτίζει την υπερηφάνεια με το σκότος το εξώτερον, στο οποίο όταν βρίσκεται ο άνθρωπος αποστασιοποιείται από το Θεό της αγάπης. Εδώ επαληθεύονται τα λόγια του Χριστού. «Αυτή δε εστίν η κρίσις, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, ειν γάρ πονηρά αυτών τα έργα». Ωστόσο, η έξοδος από αυτόν τον Άδη είναι δυνατή με τη μετάνοια που χαρακτηρίζεται ως το ανεκτίμη των δώρων προς την ανθρωπότητα και το θείον θαύμα δια την αποκατάσταση ημών μετά την πτώση. Και εδώ χρειάζεται διαρκώς να επικεντρώνεται ο αγώνας του χριστιανού. Και όταν η μετάνοια του φτάσει στην έσχατη ένταση, τότε έρχεται σε σύγκρουση με τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Και ο πατήρ Σοφρόνιος πιστικότατα διαβεβαιώνει. Ο νους του εχθρού έχει κοσμικές διαστάσεις. Αναμέσων αυτού και ημών διεξάγεται αόρατος πόλεμος. Με τα μεγάλης βεβαιότητος δύναται να λεχθεί ότι το πνεύμα του εκβαθέων μετανοούντος χριστιανού θα συναντήσει παν ό,τι ευρίσκεται εντός των ορίων του πνευματικού κόσμου. Ούτως οφείλει να γίνει, διότι η μετάνοια προσεγγίζει τον άνθρωπον εις την ομοίωση προς τον Θεόν, τον Κύριον του κόσμου. Σημασία στον πνευματικό αγώνα έχει να κρατήσει ο άνθρωπος ζωντανή τη σχέση και την κοινωνία του με το Θεό. Όταν ζει με σύντονη προσευχή και διαρκή μετάνοια, τότε νικάει το θάνατο, ενώ η μετοχή του στη Θεία Ευχαριστία θα λειτουργήσει ως προετοιμασία μεταβάσεως στη Βασιλεία του Θεού. Ένα μόνο έχει σημασία, να φυλάξουμε την ένταση της προσευχής και της μετανοίας. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι ρήξη, χωρισμός, αλλά μετάβαση στη Βασιλεία, για την οποία θα έχουμε ετοιμαστεί με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την προσευχή και την επίκληση του ονόματός Του. Άλλωστε, ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Αν ο Θεός είναι, όπως το λέει ο Χριστός, πράγματι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτοί δεν είναι νεκροί. Για το Θεό όλοι είναι ζωντανοί. Ο αγών του χριστιανού καταρχάς συγκεντρούται εντός αυτού. Ούτως εν τη τελειώση αυτού γίνεται προσευχή υπερ όλου του κόσμου, υπερ του όλου Αδάμ. Η πρώτη κίνηση της αγάπης κατευθύνεται προς τον Θεό, η δευτέρα προς τον πλησίον, καθώς η προς τον Θεό πατέρα αγάπη του σαρκοθέντος Υιού έφτασε το απόλυτον πλήρωμα αυτής, ούτω και η προς τον άνθρωπον αγάπη αυτού πορεύεται εις τέλος. Περί αυτής ακριβώς της αγάπης εδόθη εις ημάς η εντολή. Ο πατήρ Σοφρόνιος με επίταση τόνιζε, αλλά και με συνέπεια τηρούσε αυτό που βαθύτατα πίστευε και συχνότατα ομολογούσε. Η ζωή των άλλων έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο μου τον εαυτό, από την ίδια μου τη ζωή. Όταν αυτό γίνει κατανοητό, δεν θα υπάρχουν πια προστριβές ανάμεσα στους ανθρώπους. Η λύση ενός προβλήματος ή μιας διαμάχης δεν εξαρτάται από τις τυπικές διαδικασίες, ούτε από τον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά από την απόφαση να υπομείνουμε το παν. Ο καθένας μας οφείλει να έχει για τους άλλους την αγάπη της μητέρας, δηλαδή την ανιδιοτελή αγάπη. Οφείλουμε να είμαστε άκρος ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων. Τότε θα είμαστε ένα και η ευλογία του Θεού θα μένει πάντοτε μαζί μας, άφθονη. Ο αγώνας μας ως χριστιανών, υπογραμμίζει ο γέροντας Σοφρόνιος,
είναι να μάθουμε να ζούμε την αιώνια ζωή του ιδίου του Θεού. Τι σημαίνει θέωση του ανθρώπου? Να ζήσουμε όπως έζησε ο Κύριος, να αφομοιώσουμε το φρόνημα και τα αισθήματα του Χριστού, προπαντός των τελευταίων στιγμών της επίγειας ζωής του. Και κάπου αλλού επισημαίνει, η ομοίωση της φύσεως ημών προς τον Θεό γεννά εν ημίν φυσιολογικώς την δίψαν προς γνώσην της αληθείας, προς αγώνα δια την θείαν τελειότητα. Η τελειότητα αυτή δεν υπάρχει εν ημίν, αλλά εν το Πατρί, ώστις είναι πηγή παντός υπάρχοντος. Το να ακολουθώμεν αυτόν εν πάσιν, ουδόλο σημαίνει ότι υποτασσόμεθα εις προστάγματα εξουσίας επιβαλωμένης έξωθεν, αλλά ότι η αγάπη ημών ελκύει ημάς προς αυτόν. Πάσχομεν αναζητούντες αδιακόπως την τελειότητα αυτού. Σε μια αποστροφή αυτοβιογραφήσεως και εμπειριών, ο πατήρ Σοφρόνιος ομολογεί. Όπως ο επίπονος ημών αγών διεξάγεται δια την γνώση του μόνου αληθινού Θεού, το πνεύμα ημών κατευθύνεται ουχή προς παροδικά φαινόμενα, αλλά προς το μη παρερχόμενον είναι. Η ορμή του νοός ημών στρέφεται προς τον όντα, την αρχήν του παντός, τον πρώτον και τον έσχατον. Χωρίς την έλαμψη του Θείου Φωτός ζούμε, λέει, σαν τυφλοί. Δεν αναγνωρίζουμε την αμαρτία και δεν μας αποκαλύπτεται η πτώση του ανθρώπου στις αληθινές της διαστάσεις. Μόνο όταν έλθει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας καταστήσει ικανούς να συνειδητοποιήσουμε καταρχήν την τραγικότητα της δικής μας καταστάσεως και στη συνέχεια μέσα σε αυτήν να βιώσουμε το μέγα δράμα της παγκόσμιας ιστορίας της ανθρωπότητος. Οι συνέπειες της πτώσεως, λέει ο Θεόσοφος Γέροντας, είναι αρρώστια που δεν θεραπεύεται από τους γιατρούς της γης. Γι' αυτό ακριβώς έχει εδώ τη θέση του ο επώδυνος ασκητικός αγώνας κατά του φωνεύοντος ημάς νόμου της αμαρτίας. Τελειώνω. Ο Γέροντας, αυτοβιογραφούμενος, ομολογεί ότι πορεύτηκε στη ζωή αυτήν ελευθέρως προς τον αγώνα τούτων των μαρτυρικών και ταυτοχρόνως πλήρη εμπνεύσεως. Αυτή την αυθεντική αγία έμπνευση, την εκ του Πατρός εκπορευωμένην, την έλαβε άνωθεν, αφού σε κανέναν δεν επιβάλλεται με τη βία, αλλά αποκτάται, όπως και κάθε άλλο δώρο του Θεού, διεντατικού αγώνος προσευχής. Εμείς συνήθως βλέπουμε στο Γέροντα Σοφρόνιο την έμπνευση, τα όντως πολλά και με περισσίδα ψήλια δοσμένα τάλαντα και χαρίσματά του. Ίσως παραβλέπουμε τη μαρτυρία του μαρτυρίου του και παραθεωρούμε το μέγεθος του επελευθερία αγώνα του. Ωστόσο εκείνος που πολέμησε προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου, μας δείχνει τον διαμετανοίας, ταπεινώσεως και αγάπης υπερ όλου του Αδάμ αγώνα και μας καλεί να τον αναλάβουμε ως βαδίζοντες την οδόν του Κυρίου. Σας ευχαριστώ.